θα είναι τελευταία φορά που βλέπω τον Τζουμέρκα. Το σκέπτομαι πάρα πολύ αυτό. Τώρα δεν είναι όνειρο, είναι αληθινά που τον ξαναβλέπω. Αγαπημένη μου φίλη, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω δίπλα μου την Αθηνά Σκότη. Η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι μονάχα σκηνοθέτης και ίσως και παραγωγός, είναι η εγγονή, μία από τις πρωταγωνίστριες των υπέροχων ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν στο 7ο ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Το τελευταίο τραγούδι στην Ξενίτια, πραγματικά μία πολύ συγκινητική ταινία, την οποία περαιτέρω λεπτομέρειες θα μας πει η ίδια. Αθηνά μου, καταρχάς πολλά συγχαρητήρια, ένα υπέροχο ευχαριστώ. Ντοκιμαντέρ ευχαριστώ. Με μία γιαγιά η οποία τη λάτρεψε όλος ο Ελληνισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήμουνα και το είδα και αυτοπροσώπως σε την ώρα, είδες ζεστό που λέμε από την παραγωγή στην κατανάλωση, στο θέατρο Γκούζο που προβλήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα που μας πέρασε. Κατάμεστος ο κινηματογράφος συγκινήθηκε πάρα πολύ με όλο το έργο, γιατί χτυπάει διαφορετικά η Ξενίτια, η ηλικιωμένη γιαγιά, τα πάθη, οι αναμνήσεις, ο πόνος για την πατρίδα. Είπες όμως στο τέλος, γιατί σου δόθηκε ο λόγος και ήταν πολύ συγκινητική συγκεκριμένη στιγμή, για το τι χρειάζεται για να γίνει αυτή η ταινία. Πες μας αν έχεις την καλοσύνη με λίγα λογάκια αυτό. Τι χρειάζεται για να γίνει ναι, το έργο. Για να γίνει, γιατί θυμάσαι που είπες ότι okay, in order to support all this, we have to have sponsors, we have to have people who, that you traveled yourself in New York. Πώς έγινε. Έγινε η ταινία, τραβήξατε όλα αυτά τα υπέροχα πλάνα, αλλά μετά έπρεπε να γίνει η παραγωγή της. Όχι, και έπρεπε να έχω λεφτά για να τραβήξω το έργο. Το έργο. Οπότε ξεκίνησες με την ιδέα. Όταν βγήκε το βιβλίο, κατάλαβα... Το Υφάδι της Μνήμης, το οποίο να λέμε. Το οποίο, τι εστί το Υφάδι της Μνήμης. Είναι ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει 340 ίσως και περισσότερα δημοτικά τραγούδια Βορείου Ελλάδας από τη γιαγιά της, η οποία τα μετέφερε, αν θέλετε, τα διηγήθηκε. Τα τραγούδησε ακόμα καλύτερα στον πατέρα. Στον πατέρα της Αθηνάς, στο γιο της. Όταν ήταν 95 έως 104. Μάλιστα. Δηλαδή η γιαγιά ήταν από αυτή την αρχαία παράδοση που έχουμε στην Ελλάδα, που ήταν από τον Όμηρο, που τραγουδούσαν την Σοφία και όλα αυτά τα τραγούδια. Και την αγάπη και τον πόνο και τη θλίψη για το μυρολόι. Για κάθε στιγμή της ζωής. Έτσι. Και όταν βγήκε αυτό το βιβλίο, δεν ήξερα ότι η γιαγιά μου ήταν όχι μόνο η κρατούσε αυτή την παράδοση ζωντανή, αλλά ήταν και ποιήτρια. Έγραφε δικά της ποίηματα. Τα οποία μερικά από αυτά τα έχει μελοποιήσει και ο Λάκης ο Χαλκιάς. Ακριβώς. Μετά πήρα αυτό το βιβλίο και έτρεξα στη Νέα Υόρκη και ζήτησα βοήθεια. Και πήρα λεφτά από ανθρώπους που δεν ήταν Έλληνες. Και το που δεν το περίμενες ποτέ, έτσι. Δεν ήταν Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι που με βοηθήσαν. Ναι. Αγάπησαν αυτό το βιβλίο, όταν γνωρίσαν τη γιαγιά και είδα τι χαρακτήρα. Μια συγκλονιστική γυναίκα. Αν δεν έχετε δει το έργο, σας παρακαλώ, δείτε το. Πιστέψτε με, είναι τόσο συναισθηματικό και τόσο φορτισμένο γενικότερα με μνήμες και με εμπειρίες που θα συγκινήσει τον οποιονδήποτε. Και είχα μια πάρα πολύ στενή σχέση με τη γιαγιά μου και ήξερα ότι εάν την έπαιρνα στην Ελλάδα, θα ήταν ένα ταξίδι που δεν θα ήταν μόνο να ολοκληρώσει τη ζωή της, αλλά θα μπορούσε να δώσει μια σοφία στους νέους τους Έλληνες εκεί, που ήξερα ότι είχαν δυσκολία, αλλά δεν ήξερα πόσο δυσκολία είχαν μέχρι να φτάσουμε. Γιατί όταν φτάσαμε το 2010, μόλις είχε αρχίσει η κρίση. Ναι. Και μάλιστα δείχνεις και πλάνα συγκλονιστικά από το Σύνταγμα με διαδηλώσεις συγκλονιστικές και ξεκινάς και το έργο. Αυτή είναι η τελευταία φορά που βλέπω αυτά τα βουνά που ήδη από την πρώτη σκηνή έχεις πραγματικά μαστιγώσει όλες τις ψυχές των θεατών σου. Ναι. Και έτσι όταν γύρισα στο Μοντρεάλ μετά από ένα χρόνο είχα ολοκληρώσει όλα τα shooting και μετά έπρεπε να βρω ανθρώπους να με βοηθήσουν. Βέβαια, και πάλι, από το pre-production μετά πάμε στο post-production. Post-production. So, πάλι πήγα Νέα Υόρκη και βρήκα έναν Έλληνα, τον κύριο Κασιματίδη. Μάλιστα. Και μετά βρήκα στην Φλόριδα αυτή που μου έκανε μοντάζ. Και όταν είδε τα πλάνα είπε Αθηνά, αυτό θα ήταν τιμή μου να κάνω το μοντάζ. Και αυτή είναι καθηγητής για μοντάζ στο University of Miami. Και με βοήθησε να πάρω άλλα λεφτά από το University of Miami, grants, να πάρω υποτροφία από
το University of Miami. Το πανεπιστήμιο εκεί. So, αυτή έκανε τέλεια δουλειά σαν Ελληνίδα που ζει στην ξενιτιά, αλλά είναι, you know, she's a professor of editing, για μοντάζ, ναι. Καθηγητής για editing. Αυτό διδάσκει. Από όλη αυτή σου την εμπειρία. Ναι. Τι σου έχει μείνει και τι έχεις να πεις στο νέο κόσμο που συνεχίζει. Αυτό που μου έχει μείνει το πιο πολύ είναι ότι η γιαγιά μου, αυτή ποτέ δεν άφησε τον αυτό της να ελπελπιστεί. Έτσι. Ό,τι και να πάθει, ό,τι και να γίνει, ό,τι... έχασε πολλά η γιαγιά, αλλά αυτή συνέχισε μέχρι το τέλος με το τραγούδι στα χείλη και έτσι και εγώ συνεχίζω. Μπράβο την Άφη, να συνεχίζει γιατί έχει να προσφέρει πάρα πολλά στον κόσμο αυτό. Συγχαρητήρια για αυτό το έργο, συγχαρητήρια για αυτή την υπέροχη γιαγιά, η οποία μπορεί να μην είναι σωματικά πλέον κοντά μας, αλλά είναι πάντα ψυχικά, σωματικά νοερά. Να. Και συγχαρητήρια σε μια κούκλα εγγονή και επαγγελματία και άνθρωπο. Να είσαι καλά και να κάνεις πάντα επιτυχίες. Δεν θέλετε να γίνονται τέτοια στην πατρίδα μας. Γιατί να γίνουν τέτοια στην πατρίδα μας. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή ένωση, αγάπη και χαρά και καλές οικογένειες. Καλή νεολαία!